Δεν παίζει, δεν μιλάμε το παιχνίδι. Παίζουμε το VR Worlds. Εικονική πραγματικότητα. Νομίζεις ότι πραγματικά πνίγεσαι στο βυθό. Είναι ότι πρέπει για να ξεκινήσετε την εικονική πραγματικότητα, την εμπειρία αυτή με το VR Worlds. Να και ο Καρχαρίας, αμάν. Ποπό. Μπορείτε να δείτε και πίσω, ως ένα βαθμό δηλαδή. Τι ως ένα, ολόκληρο. Εντάξει. Αυτός είναι πιο μεγάλος χαρχαρές και από τις ταινίες. Πέτρες από παντού, βράχια δηλαδή. Έχουμε και τον Καρχαρία. Το χειριστήριο βλέπω δεν μπορώ να κάνω και πολλά. Πιο πολύ είναι για... Με συνθλίψει ο Καρχαρίας, μου φαίνεται. Μεταξύ πλέον δεν έχουμε προστατευτικό, οπότε όπως καταλαβαίνετε θα με συνθλίψει. Αμάν. Όσοι έχετε πρόβλημα με τη θάλασσα, μην το βάλετε. Δεν σε φοβάμαι ρε, αμάν. Τι τη σκαπουλάραμε. Ναι. Interesting. Για να φτιάξετε τη θολούρα στη μάσκα, θα πρέπει λίγο να τη ρυθμίσετε όσο καλύτερα μπορείτε στο κεφάλι σας. Θα πρέπει εδώ το πίσω μέρος να είναι όσο το δυνατόν πιο κάτω, για να μπορείτε να κάνετε το λεγόμενο adjust, για να είναι όσο το δυνατόν πιο καθαρή εικόνα. Είναι τρελό.
Πάλι είμαστε στο βυθό. Πάλι στο κλεισμένο εδώ, εσόκλειστη. Στο κλουβί. Βλέπουμε εδώ τα ψαράκια. Νέμο στυλ. Θα πρέπει όσο πιο είναι, θα πρέπει να κοιτάτε ευθεία κυρίως. Δεξιά και αριστερά για να δείτε πιο καθαρά θα πρέπει να γυρνάτε το κεφάλι. Βλέπετε καθαρά αριστερά και δεξιά, αλλά όσο να είναι θα πρέπει λίγο να κεντράρετε. Με κοιτάνε και τα ψάρια τώρα. Ναι. Ναι. Ενδιαφέρον. Ό,τι πρέπει για τον ιδρύο είστε εσείς, αλλά δεν έχω θαλασσινό νερό. Ουσιαστικά θεατής είσαι στο VR World, από ό,τι βλέπω μέχρι στιγμής τουλάχιστον, δεν, και με το χειριστήριο δεν με αφήνει να κάνω πολλά πράγματα. Τίποτα δηλαδή, βασικά όχι πολλά πράγματα. Πιο πολύ για να ζήσεις την εμπειρία είναι, πριν ξεκινήσεις να παίζεις τα VR Games. Έχει διαφορά το cinematic με το VR φυσικά. Φυσικά και με το VR όταν παίζετε cinematic, δηλαδή παιχνίδια που δεν υποστηρίζει το VR, υπάρχει μια μεγάλη διαφορά. Το βλέπετε μπροστά σας στο game. Αλλά όσο να είναι τα games που υποστηρίζουν τη VR εμπειρία, είναι πραγματικά 10 επίπεδα πάνω. Βλέπουμε και κάτω εδώ που πάμε. Δεν βλέπουμε δηλαδή. Ναι. Αυτό δεν είναι καβούρι. Αυτό είναι... Ευτυχώς που ανάβει και ο φακός. Δεν μπαίνουμε στο σαλόνι. Δεν μπαίνουμε στο σαλόνι. Αυτό το πάω στο σκύλο μου. Κυριολεκτικά ο βυθός στις οθόνες σας. Από το σπίτι σας δηλαδή. Δεν μπορείτε να καταλάβετε φυσικά από το βίντεο, όσοι έχετε το VR καταλαβαίνετε και ξέρετε, αλλά μέσω βίντεο είναι σχεδόν αδύνατο να δεις την εμπειρία αυτή, να την καταλάβεις. Αλλά όσο να είναι, σε γενικές γραμμές παίρνεις μια ιδέα. Όσοι έχετε θέμα με ζαλάδες και τέτοια, ενδεχομένως να σας δημιουργήσει ένα τέτοιο πρόβλημα. Εγώ μέχρι στιγμής δεν έχω κάποιο θέμα, μου πείτε, είμαι ακίνητος. Δεν κάνω κινήσεις, δηλαδή είμαι σε ένα κλουβί. Αλλά μέχρι στιγμής είμαι κομπλέ. Κατεβαίνω το μέχρι σε μια τρύπα. Ναι. Έχουμε πάει στα άδυτα. Τι είναι αυτό, μέδουσα? Οπ. Πού είμαστε, στη ψάθα? Σουχτρίτσες. Αμάν. Τι έγινε, δεν έχουμε φως.
slow it down ακούω. Θα φύγουμε full. Ναι. Μέδουσα. Να κοιτάξει αδέρφια. Φωτιζόμενες μέδουσες. Και κατεβαίνουμε. Να δούμε που θα φτάσουμε τελικώς. Χωρίς φως. Δεν λειτουργούν εδώ πέρα, βλέπω τα μηχανηματάκια. Hello. Oh, yes, yes, ναι, ναι. Πιάσαμε επικοινωνία στα 5.000 μέτρα, ναι. Και καβούρια βλέπουμε εδώ, πιο βάθος. Α, να και ο φίλος. Πώς πάμε? Επιτέλους. Άναψαν και τα... What the... What the... Τι είναι αυτό, υποβρύχιο? Yes, yes. Πραγματικά είναι μια εμπειρία ασυνήθιστη, θα έλεγα. Που να δούμε και το Resident και τα υπόλοιπα games δηλαδή, που θα βγουν στην πορεία, γιατί πραγματικά περιμένουμε να βγουν περισσότερα VR games. Είναι πολύ λίγα για την ώρα. Αλλά σιγά σιγά θα μπούμε στο κλίμα. Οχο. The seismometer just lit up again. Okay, keep an eye out for falling debris. Άντε πάλι. Τι έρχεται, βράχια? Εννοείται θα μας πατήχει κανένα εμάς, έτσι? Δεν καταλαβαίνουμε εμείς από αυτά. Ναι. Έχουμε μείνει σταθεροί για την ώρα. Δεν κατεβαίνουμε. Εδώ τι γίνεται, τι λέει? Ναι. Τι είναι αυτό? Για το μεταξύ παίζει τόση ώρα χωρίς ακουστικά, έτσι. Απαράδεκτος. Για να με ακούω δηλαδή, αλλά... Εντοπίσαν, λέει, κάτι big να έρχεται προς το μέρος μου. Καρχαρίες φυσικά, τι θα είναι? Βέβαια. Πώς πάμε? Ναι. Εγώ με το θύραμα. Οχο. Ακούτε με τα ακουστικά την ανάσα του φίλου εδώ. Οχο. Φύγαμε, πετάμε. Πάμε. Ω.
Και πού να ξέρω τι γίνεται με το Witch. Ναι. Τραβάτε, τραβάτε. Πας και επιβιώσουμε. Να τους πάλι. Ναι. Αυτή είναι η εμπειρία λοιπόν, αγαπητοί και αγαπητές. Έχουμε γράψει και αναλυτικό review σχετικά με το PlayStation 4 VR. Φυσικά θα έρθουν και περισσότερα στο σελίδι του Καρχαρίας εδώ. Ναι. Δεν φοβάμαι. Τι θα μου κάνεις. Βγάζω τη μάσκα και τέλος. Ναι, ναι, οκ. Okay. Περισσότερες πληροφορίες θα δούμε αναλυτικά και εις βάθος σε περισσότερα games. Γιατί εδώ πέρα ουσιαστικά δεν κάνουμε τίποτα, απλά κοιτάμε ένα καρχαρέ που πάει να μας φάει. Ναι. Όσο να είναι τώρα. Κάπου εδώ ολοκληρώνουμε το Live VR Worlds. Σύντομα θα δούμε και περισσότερα και από το Resident και άλλα games. Μείνετε συντονισμένοι.